Καλησπέρα σε όλου. Ε, Καλώ ήρθατε στο κανάλι 92 φίλη Είμαι ο Τζοβάνι Ιωάννου και σήμερα, όπω λέει και ο τίτλο, θα δούμε καλύτερε φωτογραφίε για το καλοκαίρι. Θα σα δώσω μερικέ συμβουλέ για το πώ θα βγάλουμε καλύτερε φωτογραφίε το καλοκαίρι. Έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο φωτογραφία σε αυτό εδώ το κανάλι. Οπότε, άλλο ένα βίντεο που θα βοηθήσει αρκετά του καλοκαιρινού μήνε να βγάλουμε καλύτερε φωτογραφίε. Όπω έχω ξαναπεί, Πλέον το 2024 όσοι δεν έχουν φωτογραφική μηχανή και μου στέλνουν και μηνύματα στο Instagram δεν χρειάζεται να αγοράσουν φωτογραφική μηχανή επειδή θα πάνε ένα ταξίδι το καλοκαίρι είτε θα πάνε διακοπές κάπου το καλοκαίρι και θέλουν να βγάλουν φωτογραφίες. Δεν χρειάζεται να αγοράσουν τελευταία στιγμή φωτογραφική μηχανή χωρίς να ξέρουν τα βασικά. Ένα κινητό αυτή τη στιγμή των 400-500 ευρώ βγάζει ρο φωτογραφίες, μπορείς να ρυθμίσεις πρώτη κάμερά του, ας πούμε να ρυθμίσεις το διάφραγμα, το ISO, το κλείστρο σου. Οπότε ξεκινάς με το κινητό, μαθαίνεις τις έννοιες, αν θέλεις να μάθεις από φωτογραφία και δεν είσαι στο ότο, μαθαίνεις τις έννοιες, γυρίζεις το κινητό στο ρο, να έχει ένα αρχείο το οποίο έχει πολύ πληροφορία μέσα και βγάζει ρυθμίζοντας φωτογραφίε ρυθμίζοντα μόνο σου στο manual τη μηχανή σου. Όταν γυρίσει τη μηχανή του κινητού στο manual και αρχίσει και μπαίνει στο παιχνίδι τη φωτογραφία και θέλει να κάνεις πράγματα στη φωτογραφία, τότε ναι, πάρε μια φωτογραφική μηχανή. Αλλιώ, όταν είναι καλοκαιράκι και πας για κοπές, δεν θέλει να έχει περιττό βάρο πάνω σου. Όταν παίρνει μια φωτογραφική μηχανή, θέλει και μπαταρίε. Θέλεις και φακούς, θέλεις και άλλα πράγματα τα οποία όλα αυτά πρέπει να μπουν μέσα σε μια καλή τσάντα, πρέπει να κουβαλά σιγά σιγά βάρος, όλα αυτά αν θέλεις εσύ να πηγαίνεις παραλίες, θάλασσες και γενικά όταν πάμε διακοπές καλοκαίρι θέλουμε να είμαστε χαλαροί. Δεν θέλουμε τώρα να κουβαλάμε βάρος και άλλα έξτρα αντικείμενα και έξτρα τσάντες, οπότε λίγα πράγματα και καλά, ένα κινητό που έχουμε στην τσέπη κάνει μια χαρά τη δουλειά του πλέον. Αν θες καλές φωτογραφίες τραβάς από το κινητό στο ρο. Πριν καιρό έλεγα ότι πριν τέσσερα χρόνια μπορεί να έλεγα και εγώ ότι τότε τα κινητά δεν έκαναν αλλά πλέον... Αυτό που βλέπω είναι ότι αν δεν είσαι επαγγελματία και δεν είσαι ένας ερασιτέχνης φωτογράφος που απλά που αγαπάς Πάρα πολύ αυτή τη την τέχνη της φωτογραφίας, δεν χρειάζεται να έχεις ε, ιδιαίτερο εξοπλισμό. Τώρα κάτι άλλο, όταν έχουμε εξοπλισμό και, και γενικά ακόμα και το κινητό, προσέχουμε το πρώτο που προσέχουμε το καλοκαίρι, ε, τον εξοπλισμό είναι που τον ε, βάζουμε. Και όταν λέω που τον βάζουμε, δεν τον βάζουμε ποτέ, δεν τον έχουμε εκτεθειμένο στον ήλιο. Ε, δεν τον αφήνουμε μέσα στα αμάξι τα αμάξι βράζει το καλοκαίρι ειδικά όταν το αφήνουμε στον ήλιο δεν πάμε στην παραλία και αφήνουμε τη φωτογραφική μας τσάντα ή οτιδήποτε άλλο έχουμε τσάντα με εξοπλισμό μέσα είτε το κινητό ακόμα και το κινητό δεν τα αφήνουμε πάνω σε μια πετσέτα να το χτυπάει ο ήλιος γενικά πάνω από τους 70-80 βαθμούς που μπορεί να πιάσει μια συσκευή αρχίζει να δυσλειτουργεί και υπάρχει και μια μεγάλη πιθανότητα να μας αφήσει οπότε προσέχουμε πάρα πολύ που αφήνουμε τον εξοπλισμό μας. Δεν τον έχουμε εκτεθειμένο στον ήλιο και δεν τον αφήνουμε σε ζεστά σημεία όπως ας πούμε είναι το αυτοκίνητο όταν είναι στον ήλιο. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό γιατί έχω ακούσει πάρα πολλούς που γυρίζουν από τις διακοπές χωρίς εξοπλισμό μόνο και μόνο επειδή ξεχάσανε τη φωτογραφική τους τσάντα στο αυτοκίνητο ή την αφήσανε επειδή απλά δεν γνώριζαν. Χάσανε όλο τους τον εξοπλισμό σχεδόν από ένα μικρό λάθος ή από μια περισκεψία. Καλοκαιρινές φωτογραφίες λοιπόν και ε, δεν ξεχνάμε ότι η θάλασσα είναι ότι χειρότερο για τον εξοπλισμό μας. Όταν πηγαίνουμε θάλασσα και βγάζουμε κοντά στη θάλασσα φωτογραφίες πάντα προσέχουμε την αλμύρα. Η θάλασσα έχει πάρα πολύ αλάτι με τον αέρα σταγόνες έρχονται νερό θα έρθει πάνω στο φακό ή στη μηχανή και αν εμείς την αφήσουμε έτσι και τη βάλουμε στη τσάντα θα είναι μέσα στην αλμύρα, η αλμύρα πάει παντού με την υγρασία και γενικά κάθε φορά που τη χρησιμοποιούμε έχουμε πάει παραλία, τη χρησιμοποιούμε, έχουμε βγει ένα βράδυ, όποτε χρησιμοποιείς τον εξοπλισμό μετά τον καθαρίζεις και τον βάζεις στη τσάντα. Δεν πετάς μέσα στη τσάντα τον εξοπλισμό σου χωρίς να τον καθαρίσεις. Ο καλύτερος φίλος τώρα... Ε τη καλοκαιρινή φωτογραφία είναι το τρίποδο. Ένα καλό τρίποδο που θα μπορέσετε να βάλετε πάνω τη φωτογραφική μηχανή και όταν είστε δύο ή παραπάνω άτομα να μπορείτε να βγάλετε ομαδικέ φωτογραφίε, σταθερέ φωτογραφίε και γενικά για να βγάλετε καλέ φωτογραφίε, καλό είναι να έχετε ένα καλό τρίποδο. Όταν θέλετε σταθερέ και όχι κουνημένε φωτογραφίε κάτω από τον ήλιο ή ήλιο βασιλέματα, το καλοκαιράκι, θέλεις να είσαι χαλαρός, δεν θέλεις βάρος αλλά ένα τρυποδάκι το θέλεις. Διάλεξε ένα καλό και ελαφρύ τρύποδο και πάρ το μαζί σου και θα με θυμηθεί. Άλλο ένα σημαντικό αξεσουάρ εκτός από το τρύποδο είναι τα φίλτρα, πολλωτικά φίλτρα και φίλτρα που χρειάζονται κάτω από τον ήλιο που έχουμε εδώ πέρα ειδικά στην Ελλάδα για να μπορέσει να βγάλεις σωστές φωτογραφίες σε αυτόν τον ήλιο, καλό είναι να έχεις μαζί σου κάποια ND φίλτρα ή κάποια πολιτικά φίλτρα. Τι περισσότερες φορές πολιτικό και ND μπορεί να είναι και μαζί, ώστε να τραβήξεις ε, πραγματικά καλές φωτογραφίες. Και μια άλλη καλή λύση είναι η GoPro. Μια GoPro, ε, πλέον υπάρχουν σε καλές τιμές ακόμη και μεταχειρισμένε GoPro, ε, είναι μια καλή λύση για να μπορέσει να βγάλεις και υποβρύχιες ε, φωτογραφίες και υποβρύχια βίντεο Αλλά και κανονικές φωτογραφίες, κανονικά βιντεάκια και να έχεις τα πάντα σε μια πάρα πολύ μικρή συσκευή Έχω μια GoPro κάπου εδώ, μια GoPro 9, μια GoPro 10 Είναι μια καλή λύση, 11 έχουν ε, βγάλει αρκετές GoPro από την 9 και μετά, δηλαδή με λίγα λεφτά, βρίσκει μια GoPro, την έχει μαζί σου, βγάζει τα βιντεάκια σου, βγάζει φωτογραφίες φωτογραφίε σου. Πλέον και αυτέ δουλεύουν πάρα πολύ καλά και με καλά αρχεία. Όπω είπα, μην ξεχνάτε να βγάζετε ρο αρχεία, αρχεία από τα οποία είναι ακατέργαστα και έχουν μεγάλη πληροφορία μέσα του, με ό,τι και αν τραβάτε. Εκτός τώρα και αν θέλετε να πηγαίνετε να τραβάτε στο αυτόματο, Εντάξει, εκεί κάντε ό,τι θέλετε και δεν είναι για σας αυτό το βίντεο. Το βίντεο αυτό το δημιούργησα για αυτούς που θέλουν καλές φωτογραφίες. Οπότε αν θέλεις καλές φωτογραφίες βρίσκεις το κινητό στη ρύθμιση για την RAW φωτογραφία. Τα περισσότερα κινητά έχουν και βάζεις και το manual. Και το ίδιο κάνεις και στη φωτογραφική μηχανή. Δεν τραβάμε JPEG, τραβάμε RAW. Να έχουμε ένα αρχείο με αρκετή πληροφορία για να μπορέσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη εμφάνιση μετά στο Lightroom. Τρία πράγματα που θα τραβήξουμε σίγουρα στις διακοπές μας το καλοκαιράκι θα είναι βουνό, θάλασσα, ηλιοβασίλεμα. Για όλα αυτά θέλουμε έναν φακό. Ας πούμε εγώ θα έπαιρνα μαζί έναν 24-105 και θα τα έκανα όλα. Από βουνό, θάλασσα μέχρι και βασίλεμα. Από υπερευρυγόνιο σε μια full frame μηχανή μέχρι ψηλο zoom σε πάλι στη full frame το 105 24 υπερευρυγόνιο κάπως οπότε είσαι κομπλέ με έναν 24-105 είσαι κομπλέ όπως και με έναν 17-50 είσαι πάλι κομπλέ σε μια ε, crop μηχανή θα παίρνουμε από την αρχή ελαφρύς εξοπλισμός Προσοχή στον ήλιο και στη ζέστη, ε, βάζουμε πάντα τον εξοπλισμό μας σε μια φωτογραφική τσάντα Έχουμε ένα καλό τριποδάκι μαζί μας ε, Κοιτάζουμε να έχουμε φίλτρα πολλωτικά και ND Μπορούμε να πάρουμε μια ε, μεταχειρισμένη ακόμη και καινούρια GoPro Θα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά Βγάζουμε πάντα σε ρό τις φωτογραφίες μας Κάπου εδώ θα σας αφήσω για αυτό εδώ το βίντεο Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφέ στο κανάλι, να αφήνετε τα σχόλιά σα με ό,τι απορία έχετε, να τη συζητήσουμε. Μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram, να μου στείλετε μήνυμα να συζητήσουμε για απορίε που θα που μπορεί να δημιουργούνται από αυτό το βίντεο. Συνήθω μαζεύω αρκετά μηνύματα και κάνω βίντεο ή αυτό θα γίνεται πλέον στο κανάλι θα μαζεύω αρκετές ε, ερωτήσεις που γίνονται σε μηνύματα και θα κάνω κάποια βίντεο εδώ ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι και κάπου εδώ κλείνει και αυτό το βίντεο Γεια σας.